Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το πρώτο, εγώ χαρούμενος πάρα πολύ σήμερα γιατί είναι όρθιο του Σαλαμίνα. Γιατί η Σαλαμίνα για μένα το πρώτο πόλη όταν έρχεται από το Αιγύπτο. Και όλα τι ξέρεις τι έγινε μαζί μου πριν εδώ στη Σαλαμίνα. Και εγώ χαρούμενος πάρα πολύ όταν έρχεται σήμερα, αλλά έχει λίγο φόβο και λίγο άγχος. Γιατί δεν θέλει να έρθω στη Σαλαμίνα, γιατί φοβάται πάρα πολύ. Και από το 2012 μέχρι πριν από 10 μέρες έτσι, τελειώσαμε το δεύτερο δικαστήριο. Νομίζω για μένα αυτό δεν είναι καλό, γιατί περιμένει 7 χρόνια, περίπου 6 χρόνια, 6,5 έτσι, περιμένει το δικαστήριο. Για μένα δεν είναι καλό. Γιατί συνέχεια μόνο που πάω στο αλήθεια από το δικαστήριο, από που έρχεται τώρα από το δικαστήριο. Δεν είναι καλό για μένα, γιατί εγώ έρχεται από το Αιγύπτο για να δουλέψει. Να ψάχνει μια δουλειά. Γιατί έχω οικογένεια κάτω και είμαι παντρεμένη και έχει 3 παιδιά. Αλλά τι να κάνω, περιμένει το δικαστήριο και έχει πολλοί κόσμο εδώ από αραβικά από το Αιγύπτο. Και συνέχεια λέω, Βαλίτ, γιατί έγινε μαζί σου εσύ, έτσι. Πήγε εσύ χωρί δικαστήριο. Μπορώ να πεσέλει εσύ με το χέρι. Να σκοτώσω το φόρμανε και να σκοτώσω το γιο του και το άλλο, το δύο άτομα. Και εγώ δεν θέλω έτσι. Θέλει να περιμένει το δικαστήριο και. Να. Αλλά βουβάται. Γιατί τι ξέρει, είμαι εγώ ξένο. Άμα ξένο, δεν είναι εύκολο να το πάρει κάτω από το δικαστήριο. Γιατί όλα τι ξέρει όταν περιμένει το δικαστήριο, νομίζω ότι το δικαστήριο θέλει ζωή. Μία ζωή για μένα και μία ζωή για τον λόγο του δικαστήριου. Και αυτό για μένα δεν είναι εύκολο. Γιατί συνέχεια μόνο στο μυαλό μου είναι εγώ θα βέτανα. Γιατί πολλέ φορέ ο φόρμανο και το άλλο πήρε τηλέφωνο για μένα. Όταν εσύ θα έρθει το δικαστήριο, θα σκοτώσω. Και εγώ συνέχεια το πρώτο δικαστήριο, το πρώτο φορά, εγώ πήγα μόνο του, χωρί κόσμο μαζί μου. Και εγώ φοβάται πάρα πολύ. Νομίζω ότι εγώ χωρί κόσμο μαζί μου, όταν πήγα στο δικαστήριο, δεν μπορώ να μιλήσω μπροστά του δικαστή και του εισαγγελέα και τέτοια. Γιατί όλα τα ξέρει, είμαι εγώ ξένο και αραβικά. Και κάθε κόσμο στα αραβικά και μουσουλμάνο. Νομίζω ότι είχε κάτι πρόβλημα με το δικαστήριο. Γιατί, τι ξέρεις, γιατί εγώ πολλές φορές όταν πήγα στο δικαστήριο, ο φόρμανες και το άλλος μαζί, μιλάει για μένα μπροστά του αστυνομία και μπροστά του όλα, θα σκοτώσω όταν εσύ θα έρχεται το δικαστήριο πάλι εδώ, θα σκοτώσω. Και εγώ πήγα πολλές φορές στο νομικό τμήμα της Σαλαμίνα εδώ, κάνεις δόλεση, όταν έγινε μαζί με έτσι. Και το αστυνομία λέει, δεν μπορώ να κάνεις κάτι. Ξέρεις, αυτό δεν είναι καλό. Και έχει πολλές κόσμος από Χρυσή Αυγή στο νομικό τμήμα Σαλαμίνα εδώ. Και συνέχεια κάνεις λάθος με τον κόσμο στα αραβικά. Γιατί πολλοί κόσμος εδώ από αραβικά δεν έχει χαρτιά καθόλου. Και δεν είναι καλό. Να περιμένεις πολλά χρόνια όταν τελειώσαμε το δικαστήριο. Στο 30 Νοβέμβρη τελειώσαμε το δεύτερο δικαστήριο. Γιατί αυτός ο φόρμανης. Κανείς μήνες για μένα εγώ κλείψα το λεφτά και αλεύρι και φώτορο και πολλά πράγματα. Και γράψαμε το στο μήνεση. Εγώ κλείψα το 16.000 και 50 ευρώ περίπου. Αυτό είναι γράφει έτσι στο μήνεση με το συνοπή στιγμή μας Σαλαμίνα. Αλλά εγώ περιμένεις πάλι. Έχει σταματήσει το άδεια παραμονή του κόμμου, αλλά τι να κάνω. Περιμένει πάλι το δικαστήριο και πήγες πολλές φορές το δικαστήριο χωρίς άδεια παραμονής μαζί μου. Νομίζω ότι εγώ χωρίς κόσμο όταν πήγες στο δικαστήριο, χωρίς κόσμο δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου. Και εγώ φοβάται πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι φοβάται από κανένα από το δικαστήριο, εγώ φοβάται από απόφαση. Να περιμένει το 7 χρόνια. Και μετά το μπορώ να το πάρει κάτω από το φόρμα και το γιο του και το άλλο παιδιά. Αλλά εντάξει, περιμένει 7 χρόνια. Και τελειώσαμε τη δικαστήρια και τελειώσαμε το δεύτερο. Και εγώ θέλω να το πω μόνο γιατί έτσι. Γιατί έτσι.
Εγώ δουλεύω με το φόρνο και το οκτώ. Παραπάνω από ένα χρόνο. Και συνέχεια μιλάει για μπα. Κατά αυτό τον αδερφό μου. Γιατί κάνει έτσι μαζί μου. Δεν είναι μόνο εγώ, έχει πολλοί κόσμοι σαν εγώ έτσι. Συνέχεια δουλεύει με το αφαντικό. Αλλά με τα λεφτά δεν είναι καλό. Δουλεύω πολύ καλό, αλλά κάτι μήνα, όταν τελειώσαν τη μήνα, κάτι κόσμο στα παραδοκά περιμένει να τα κρατάει τα λεφτά από το, από το αφαντικό. Αυτός, τι να σου πω, δεν είναι καλό καθόλου. Και εγώ σήμερα νομίζω το, όταν έρχω στη Σαλαμίνα, είχε πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό μου. Νομίζω τώρα είναι σαν βίντεο για μένα τώρα, γιατί έγινε μαζί μου έτσι πριν το φόρνο της κατά αυτός, ποιος του. Και εγώ μόνο θέλω να το πω για τον κόσμο, το ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίζω όλο τον κόσμο, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω μπροστά του δικαστή και της εγγυλίας και το άλλες. Χωρίς να είναι το σολιδάρτη μαζί μου, τι να σου πω, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι μόνο για μένα, για όλες τα βαρβικά. Κάτι κόσμο στα βαρβικά έχει λίγο βόβο. Και όταν πήγε στο δικαστήριο, ο εισαγγελέας ρωτάω γιατί εσύ κλέψε το λεφτά από το φόρνο. Και εγώ ρωτάω πόσα λεφτά, και λέει 16.000. Θέλει να καταλαβαίνει, εγώ, γιατί είναι κλείψη. Εγώ έρχομαι από το καράβι, από το Αιγύπτο, για δουλειά. Δεν είναι μόνο για άλλο. Να ανακλείψω τα λεφτά από το άλλο αφεντικό μου και τέτοιο. Τι να σου πω. Για μένα, μέχρι τώρα είναι ο αρρώστος πάρα πολύ. Τώρα δουλεύει, ναι, δουλεύει. Αλλά έχει κάτι πρόβλημα. Συνέχεια, έχει λίγο βόβο από τον κόσμο. Βοβάται να περπατάω μόνο μέσα στον δρόμο. Μέχρι τώρα δεν μπορεί να γεμιστεί κανονικά το ίδιο του κόσμου. Τώρα χωρίς χάδι δεν μπορεί να γεμιστεί καθόλου. Αυτό για μένα δεν είναι εύκολο. Γιατί ξέρετε αυτό δεν είναι καλό για ό,τι μιλάει τώρα. Γιατί... Αλλά εντάξει. Νομίζω τώρα είναι εγώ πολύ καλύτερο από πριν. Παραπάνω πολύ. Γιατί τώρα πέρυσι τελειώσαμε το δικαστήριο και πήρε καλό απόφαση. Το πρώτο του δικαστήριο το απόφασε πολύ καλό. Αλλά δεν είναι πολύ καλό, αλλά εντάξει. Ο δεύτερο εντάξει. Και... Δεν είχα άλλο να το πω, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Ευχαριστώ του Γιάννη, τον άνθρωπο μου, γιατί κάθε φορά που παίρνει τηλέφωνο κάτι, ρωτάω τι έγινε, τι κάνεις και έτσι. Και συνέχεια μαζί μου την δικαστήρια και το κορίτσι, την Τατιάνα και το φίλο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες, γιατί χωρίς όλο τον κόσμο που δεν πήγες μαζί μου την δικαστήρια, σίγουρα δεν μπορώ να το πω κάτι μπροστά στο δικαστήριο καθόλου, γιατί εγώ φοβάται πάρα πολύ. Πριν να πάει στο Αθήνα, εγώ μείνει στο Σαλαμίνα εδώ 3 χρόνια. Εγώ συνέχεια μέσα στο σπίτι. Δεν μπορώ να περπατήσω μέσα στον δρόμο. Άμα σύλληφ κάτω από το σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να φύγει. Να περιμένω τον αδερφό μου όταν έρχεται από τη δουλειά να ρωτήσω. Εγώ σύλληφ κάτω από το σούπερ μάρκετ. Γιατί εγώ φοβάται μόνο το να περπατάω μέσα στον δρόμο. Γιατί ο φόρνας και το γιος από το Χρυσή Αυγή και το μισό αστυνομικό τμήμα του Σαλαμίνα με το Χρυσή Αυγή. Και όλα τι ξέρεις, νομίζω όλα τι ξέρεις τι έγινε στο αστυνομικό τμήμα εδώ. Όλα τα παιδιά από αραβικά εδώ από Αιγύπτο δεν μπορούν να πάει στο αστυνομικό τμήμα Σαλαμίνα γιατί φοβάται πολύ. Όταν πήγες κάποιον να κάνεις κάτι, ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Αυτά είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.